Θέλω να ευχαριστήσω το ΚΚΕ για την φιλοξενία και την δυνατότητα που μου δίνει να πω δύο πράγματα για τον πολύπαθο, όσο περίεργο και να ακούγεται, κλάδο των δικηγόρων και ειδικά για τα Γιάννενα. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων, πρωτοπόρος σε απεργιακές κινητοποιήσεις, πρωτοπόρος σε μάχη όχι μόνο στενά στην τεχνιακά αλλά και για ολόκληρη την κοινωνία, έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι μπροστά. Αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος, γιατί πιστεύω ότι είμαι μέλος ενός δικηγορικού συλλόγου, ενός συλλόγου και ενός επαγγέλματος μέλος, που είναι τόσο δαιμονοποιημένο όσο κανένα άλλο σε αυτή την κοινωνία. Τι θέλω να πω. Η στήριξη της κοινωνίας προς το χώρο μου είναι ανύπαρκτη. Η άποψη του κόσμου για τους δικηγόρους είναι πεπλανημένη. Όλοι ίσως θεωρούν ότι οι δικηγόροι είναι πλούσιοι επαγγελματίες, ότι είναι σαν τον Κούγια ενδεχομένως, ότι έχουν τεράστιες περιουσίες, ακίνητα κλπ. Δεν ισχύει αυτό. Θα ήθελα να σας πω ότι στο Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων τουλάχιστον το 55% των δικηγόρων δεν μπορεί να εκδώσει ένα γραμμάτιο, να πραγματοποιήσει μία παράσταση στο δικαστήριο. Θα μου πείτε και πώς ζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν ζουν τουλάχιστον ως δικηγόροι. Ή έχουν άλλα εισοδήματα ή φεύγουν από το χώρο. Να σας δώσω άλλη μία τάξη μεγέθους. Γίνονται δικηγόροι περί τους 20 με 25 ετησίως και στον χώρο βρίσκονται τουλάχιστον δύο. Οι υπόλοιποι κάπου εξαφανίζονται, κάπου χάνονται. Πάντως δικηγόροι δεν είναι. Μπροστά λοιπόν σε όλες αυτές τις προκλήσεις της εποχής, ο κλάδος ο δικός μου και ειδικά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων ανέπτυξε τέτοιες πρωτοβουλίες και μετήχε σε τέτοιες κινητοποιήσεις που προηγούμενο δεν έχουν. Τι θέλω να πω. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι και τις 31 Ιουλίου του 2024 βρισκότανε σε διαρκή απεργιακή κινητοποίηση. Για ποιον λόγο? Για το φορολογικό. Απασχολούσε νομίζω 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, όπως και για το ασφαλιστικό. Δεν μιλώ λοιπόν συντεχνιακά, μιλώ για θέματα τα οποία ενδιαφέρουν ευρύτερα τους πάντες. Ξέρετε ποια ήταν η στήριξη του στο Δικηγορικό Σύλλογο? Καμία. Ποιος απήργησε λοιπόν σαν εμάς? Κανένας. Απήργησαν μήπως οι οικονομολόγοι? Όχι. Μηχανικοί? Όχι. Γιατροί? Όχι. Ίσα κιόλας μας εμπέζανε, μας λιδωρούσανε και λέγανε εσείς μάλλον τα έχετε τακτοποιημένα τα πράγματα, μάλλον έχετε εισοδήματα και δεν σας ενδιαφέρει. Δεν ήταν όμως έτσι, γιατί σας εξήγησα πριν ποια είναι η κατάσταση του 55% τουλάχιστον των δικηγόρων, όπου αυτοί έχουν ανύπαρκτη επαγγελματική παρουσία. Καλά, εννοείται ότι δεν σημαίνει ότι από το 0 θα πάμε στις 200 παραστάσεις το χρόνο. Αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν και οι 2 και οι 3 και οι 5 παραστάσεις ικανές να μην βοηθούν τον άνθρωπο ή τις οικογένειες να ζήσουν ούτε μία εβδομάδα. Πόσο μάλλον να βγάλουν τους μήνες ή το χρόνο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν δεν είχαμε καμία στήριξη. Αυτό είναι το οποίο είναι λυπηρό, αλλά ταυτόχρονα και ανησυχητικό. Διότι άκουσα για αλληλεγγύη. Άκουσα λόγια πολύ ωραία περί στήριξης, περί κινητοποίησης, περί ευαισθητοποίησης των επαγγελματικών ομάδων. Στην κατάσταση, μάλλον στην περίπτωση τη δική μας, δεν είδα όμως δυστυχώς κάτι τέτοιο. Σας λέω και πάλι, και μας λιδωρούσανε και μας κοιτούσαν περίεργα. Και πολύ περισσότερο θα έχετε ακούσει και άλλους επαγγελματικούς φορείς της χώρας, όπως επίσης οι αστυνομικοί με εκείνον τον ενεκδίκη, τον Μπαλάσκα, που σε κάποιες κινητοποίησεις μας έλεγε οι δικηγόροι, οι χοντροί με τις γραβάτες, τι να μας πούν κι αυτοί τώρα. Αυτό λοιπόν το οποίο πρέπει νομίζω να γίνει είναι ότι ίσως από τον μικρό κόσμο, τον δικό μας, τον Δικηγορικό Σύλλογο Ιωαννίνων, κάποιοι να παραδειγματιστούν. Γιατί επαναλαμβάνω, δεν είναι συντεχνιακά μόνο τα αιτήματα και οι κινητοποίησεις μας. Αφορούν το ασφαλιστικό και το φορολογικό που καλύπτει και επηρεάζει τη μισή και παραπάνω κοινωνία. Δεν μιλούμε δηλαδή μόνο για τις όποιες αμοιβές μας ή για το πώς θα πάρουμε περισσότερα χρήματα ή πώς θα ζήσουμε καλύτερα. Μακριά αυτά από εμάς. Το ξέρουν όλοι ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη δυστυχώς είναι πάρα πολύ ακριβή, αλλά αυτό που δεν ξέρει ο περισσότερος κόσμος είναι ότι από αυτά που πληρώνει στο δικηγόρο και από τις αποδείξεις που παίρνει, αν φτάνει το 30% στη τσέπη του δικηγόρου, είναι ζήτημα. Είναι ζήτημα. Άρα λοιπόν, συντομεύω.
Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ίσως χρειάζεται είναι μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και ίσως αλλαγή συνείδησης. Συνείδησης από όλους μας. Έτσι μπορούμε να πάμε μπροστά. Με έμπρακτη στήριξη τέτοιων αγώνων και κινητοποιήσεων. Και όχι μόνο με ευχολόγια. Σας ευχαριστώ.